Α, ah, η Σπάρτη είναι ένα όμορφο μέρο που υπάρχει εδώ και χιλιάδε χρόνια. Βρίσκεται στο νοτιό τμήμα τη Πελοπόννησου. Είναι η γεννητήρια των μεγαλύτερων πολεμιστών όλων των εποχών των Σπατιατών. Η Σπάρτη ήταν μια κοινωνία πολεμιστών στην αρχαία Ελλάδα που έφτασε στο απόγειο τη δύναμη τη αφού νίκησε την αντιπάλληλη πολυκράτος Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο σπατιατικός πολιτισμός επικεντρώθηκε στην πίστη στο κράτος και τη στρατητική διτία. Τι τη στιγμή ζω με δύο συγκατοικούς που έχουν ε, επίσης η οικογένεια από τη Σπάρτη. Η γιαγιά μου είναι από ένα χωριό που λέγεται Παρόρι. Είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Σπάρτη. Γεννήθηκε εκεί και ήρθε στην Αμερική όταν ήταν 11 χρονών. Αλλά ποτέ δεν ξέχασε τι ρίσε τη. Έχει ακόμα το σπίτι στο απόγειο, μεγάλωσε. Συνήθω πηγαίνουμε στο χωριό τη κάθε δεύτερο καλοκαίρι. Μου αρέσει εκεί λόγω του ομορφού του τοπιού και τη ερμηνεία που επικράτει στον αέρα. Υπάρχει μια ωραία πεζοπορία που κάνω κάθε φορά που πηγαίνω εκεί. Περπατάς κάθε μήκο τη ακρή του βουνού και βρίσκεται σε αυτά τη σιπλιά όπου τοπιθήτηκε η εκκλησία. Ανέβω ένα κέρι, απλά κάθομαι με τι σκέψει μου. Είναι το πιο γαλήνιο μέρο στο χωριό. Το παρόν είναι γνώστο για το φρέσκο νερό που τρέχει σε όλα το χωριό. Στον κέραμα που βρίσκεται στη μισή του χωριού υπάρχουν βρύσες που παραγούν φρέσκο βουνισιό νερό. Το πόλιο είναι το αποκυριαφόμα του ταξιδού μου έχει. Το παρόν είναι επίσης γνώστο για τα ποτοκάλια του. Τα ξαδέφια μου και εγώ φτιάξουμε φρέσκο χυμό ποτοκάλιου. Το μόνο μελιονέκτημα στο παρόρι είναι όλες οι φόλις σφικών, οπότε είναι σημαντικά να μην κράτατε τις πόρτες του σπιτιού α, νύχτες. Τα περνάμε πολύ ωραία, Είχαμε, είμαστε πάρα πολλά παιδιά στη, 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 στο σχολείο μας. Ο κόσμος ήταν πολύ φιλικός, ήταν, είχαν τους κήπους τους, έχουν πολλές πορτοκαλιές, λεμονιές, ελιές και ο περισσότερος κόσμος δούλευε τα, τα χτύματά του, είχαν τα ζώα τους. Ε, τότε που έφυγα ήμουνα πολύ μικρή, το 60, 59-60 και ακόμα μερικοί άνθρωποι δεν είχαν νερό στο σπίτι. Σου έπρεπε να πάρουμε το νερό από τα πηγάδια και λοιπά. Ε, ήταν μια ωραία ζωή, χαρούμενη γιατί ήμουν παιδί και το κλίμα ήταν υπέροχο και θεωρώ ότι έζησα μία, μία ε, στη ζωή μου πολύ ωραία όταν μικρό παιδί. Ε, τι άλλο να σας πω, ε, χαίρομαι, πάω στη Σπάρτη τώρα που μεγάλωσα και πάω με τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου και είναι τα σπίτια πιο ωραία, πιο τα πάντα μέσα, όπως βλέπουμε εδώ στην Αμερική και τα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Η τεχνολογία, η Ελλάδα είναι το κάτι άλλο, ας πούμε σαν χώρα, είναι πανέμορφη. Ε, πολλοί κόσμο έρχεται από όλο τον κόσμο και ξεσπάρθει έρχονται πάρα πολύ γιατί είναι μία από τις αρχαιότητες πόλεις στην, στην ιστορία μας. Αν και η οικογένεια μου ζει στο χωριό, μου αρέσει να πηγαίνω στην πόλη τη Σπάρτη. Σε πρωί, ταξιδεύια μου και εγώ πηγαίνουμε σε ένα τοπικό κατάστημα με ντονατς που ονομάζεται Κύριε Ντόνατς. Έχουν επίση πολλά ωραία μαγαζιά στην πόλη που έχουν καταστήματα μεταχειριασμένων εδών, ρούχα και άλλη πράγματα. Εστιατήρια είναι επίσης καλάκι. Ένα από τα <στομίτα> Αγαπημένα, μου ονομάζεται η κουζίνα της γιαγιάς. Η κεντρική πλατεία ήταν διάστικη, όταν ήμουν παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά της β περιοχής β έπαιξαν φωπορόσφαιρο και έκαναν φωποδήλατο. Ήταν εκεί και έκανες πολλούς φίλους. Η πόλη δεν έχει μόνο φαγητό και μαγαζιά, αλλά η, η ιστορία της είναι ο λόγο για τον οποίο είναι ένα επόρχορο μέρος για να επισκεφτείτε. Εγώ πάει σε βαμερικά από τα αξιοθέτα, όπως το βα βακεντρικό αγαλμά του Λεωνίδα που έχει ύψος πάνω από 20 ποδιά. Το Μουσείο Ελλ Ελλάδου βρίσκεται στη Σπάρτη και παριασίζει την ιστορία και το τρόπο που παρισκύρεις του Τέλο, υπάρχει ένα ε, στο απόγειο που πίνει κάθε φορά η οικογένεια μου και έχει καταπληκτικό σπιτικό ελληνικό βαφαγιτό και καλύψα. πριν από μερικά χρόνια ότι βρίσκεται στο βακρέμο από το απόγειο που τα βαμωρά στην αρχαία Σπάρτη. Είναι λύπηρο, αλλά δεν το χρόνια ενδιαφέρουν γιατί κάθισε το ίδιο εδιαφώς που σκέντον, σκέκονταν ο Σπαρτιατής. Πηγαίναμε εκεί κάθε καλοκαίρι, κάθε άλλο καλοκαίρι και μέναμε εκεί για ένα, ένα μήνα είμαστε στο χωριό. Το χωριό είναι, ήταν η γειτονιά εκεί, είναι γεμάτο με παιδιά. Κάναμε ποδήλατο, τρέχαμε σαν νερά, έχει ένα γκέρμο που έχει φρέσκο νερό από το βουνό. Α, έχει το βουνό, είναι ένα πανόμορφο χωριό. Και μεγαλώσαμε εκεί με τα ξαδέφια μας, ερχόμαστε στην Αμερική. Τα παιδιά ήταν τόσο, ξέρεις, μας δείξανε όλα τα πράγματα εκεί. Και ήμασταν έξω από το σπίτι όλη την ημέρα. Είναι... Τα περνάγαμε τόσο ωραία. Και όπω μεγάλωσα και έγινα, ξέρει, 15-16, πηγαίναμε στη Σπάρτη. Παίρνουμε το λεωφορείο, παίρνουμε ταξί, πηγαίναμε στι καφτερίε, στα μαγαζιά για ψώνια, στα μπαράκια, στα, στα κλαμπ. Ξέρει, κάναμε Σταυροκύριακο. So, όπω μεγαλώσαμε, πηγαίναμε εκεί και είχε, ξέρεις, γνωρίσαμε παιδιά από εκεί. Άλλα Ελληνοαμερικάνοι, από τη Νέα Υόρκη, Καναδά, ερχόντουσαν από ξέρεις, διάφορα μέρη και γνωρίζουμε πολλά παιδιά και κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε πίσω και βγαίνουμε μαζί πάλι. Στο so, μεγάλο σε ένα χωριό, ένα πανέμορφο χωριό, ξέρεις, πορτοκαλιές, λεμονιές, το βουνό, το νερό και, και η Σπάρτη είναι κοντά και είχαμε, ξέρεις, ξέρει να βγαίνουμε έξω. Στο so, τα περνάμε τόσο όλο το καλοκαίρι. Αγαπάμε το παρόλο πάρα πολύ και τα παιδιά μου του α... αρέσει και ελπίζω να πηγαίνουν και αυτοί το καλοκαίρι, μετά δικά τους τα παιδιά. Η Σπάρτη και το παρόνι έχουν μια ξενορίστη θέση στη ζωή μου. Χαίρομαι που η γιαγιά μου αποκάλυψε τις ρίζες της για να μπορούμε να τις πούμε στα παιδιά μας και ούτω καθηξής. Χαίρομαι που είμαι εν μέρη σπατιατισά. Ίσως για αυτό αγαπώ τόσο πολύ το Ελλάδο. Ελ